Είμαστε σήμερα εδώ γιατί? Για να ξαναθυμηθούμε το έγκλημα που έγινε πριν ένα χρόνο στα Τέμπη? Όχι. Όχι γιατί δεν το ξεχάσαμε ποτέ. Δεν ξεχάσαμε ούτε μια στιγμή ότι δεν ήταν η κακιά η ώρα. Δεν ξεχάσαμε ούτε μια στιγμή ότι ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν ξεχάσαμε ούτε μια στιγμή τους 57 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες. Είμαστε λοιπόν εδώ για να τονίσουμε ότι σήμερα, έναν χρόνο μετά, δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι αιτίες και οι παράγοντες που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη και παραμένει ακόμα ζητούμενο η ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Είμαστε λοιπόν εδώ γιατί σήμερα, έναν χρόνο μετά, δεν έχει τιμωρηθεί κανένας υπεύθυνος. Δεν έχουν αποδοθεί ούτε ποινικές αλλά ούτε και οι πολιτικές ευθύνες. Καλλιεργούν την άποψη της ατομικής ευθύνης, το ανθρώπινο λάθος δηλαδή, προσπαθώντας να συγκαλύψουν τις ευθύνες κυβερνητικών στελεχών, υπουργών και όχι μόνο. Εμείς οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές και ποινικές ευθύνες, τόσο της σημερινής αλλά και όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, για τον τεμαχισμό του σιδηροδρόμου και την ιδιωτικοποίησή του, την απουσία συστημάτων ασφαλείας που σε συνδυασμό και με την υποστελέχωση του ΟΣΕ όχι μόνο προετοίμασαν το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά δυστυχώς στρώνουν το έδαφος και για επόμενα. Είναι η πολιτική που βάζει το κέρδος πάνω από τις ζωές μας αυτή που οδήγησε στο έγκλημα στα Τέμπη. Είναι η ίδια η πολιτική που βρίσκεται πίσω από την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς μας, την ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας. Είναι η ίδια πολιτική που έπνιξε τη Θεσσαλία το Σεπτέμβρη, που 6 μήνες μετά αντιμετωπίζει την αποκατάσταση και την αποζημίωση του λαού ως κόστος, καθυστερώντας τραγικά ακόμα και τα στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης. Είναι η ίδια πολιτική που βγάζει στον δρόμο του αγώνα χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι παλεύουν για να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν στον τόπο τους. Είναι η ίδια πολιτική που εμπλέκει τη χώρα μας στους πολέμους με ανυπολόγιστους κινδύνους για το λαό μας. Είναι ακριβώς η ίδια πολιτική που φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα για να παραδώσει την ανώτατη εκπαίδευση βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εμείς οι εργαζόμενοι στέλνουμε λοιπόν μήνυμα. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Μόνο με τον αγώνα μας θα δικαιωθούν τα θύματα στο τρένο. Για να τιμήσουμε τους νεκρούς μας που ζητάνε δικαίωση και να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική, συμμετέχουμε στην Γενική Απεργία στις 28 Φλεβάρι και δίνουμε μαζικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου και στο απογευματινό συλλαλητήριο στις 7 στο ΝΟΣΕ. Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς, αγαπητοί γονείς και συγγενείς των θυμάτων, στεκόμαστε βουβοί μπροστά στον ανίποτο πόνο σας. Υποκλινόμαστε μπροστά στη δύναμη και το θάρρος σας. Σας υποσχόμαστε όμως ότι όλοι εμείς θα γίνουμε οι φωνές των νεκρών μας. Δεν θα αφήσουμε αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί. Θα παλέψουμε όλοι μαζί για σύγχρονες και ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές, για να αποδοθούν ευθύνες σε όσους ευθύνονται, για να δικαιωθούν τελικά όσοι δεν έφτασαν ποτέ.